Καλησπέρα κύριε Κάσαρη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα κυρία Βακεθιανάκη και καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ που ακουγόμαστε εκεί στην αγαπημένη μας Κρήτη. Ακούγεστε και εδώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας στην εκπομπή. Ευχαριστώ και για το τραγούδι, το Ύμβρος. Είναι ένα από τα τραγούδια είναι που περιλαμβάνονται σε αυτή και τη δημιουργία. Μάλιστα το Ύμβρος είναι ένα διαφορετικό από τα άλλα τραγούδια. Είναι περισσότερο ιστορικό. Ο στίχος είναι ένα ποίημα της Εύης Τσιτηρίδου που είναι και εκπαιδευτικός η ίδια και συγγραφέας. Και με λίγα λόγια στο στίχο μιλάει για την ιστορία αυτού του πολύπαθου νησιού, το Ύμβρος. Ναι. Ναι. Μια ωραία αφορμή να το σκεφτούμε. Ναι, τώρα το νέο μου άλμπουμ είναι πολυσυλλεκτικό, το λέω, γιατί περιέχει συντελεστές έτσι πολύ σπουδαίους, πιστεύω. Είναι ερμηνευτές και μουσικοί με σημαντική πορεία ο καθένας στο είδος του. Να τους αναφέρουμε. Φυσικά, φυσικά. Οι ερμηνευτές λοιπόν που συμμετέχουν σε αυτό το νέο μου άλμπουμ είναι ο Γιώργος Νταλάρας, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Ρο Σαΐα, ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Πέννη Μπαλτατζή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι από εκεί, από σας. Συντοπίτης μας, ναι. Και τραγουδάει δύο τραγούδια εδώ στο δίσκο. Λοιπόν, συμμετέχουν επίσης πολύ σημαντική μουσική. Πρώτα απ' όλα ο τραγουδοποιός Νίκος Ξίδης που έχει κάνει ενορχήστρωση στα πέντε τραγούδια, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης, ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης, ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ο Τάσος Αθανασιάς και άλλοι. Είναι λοιπόν ένας και ένας οι συντελεστές, κύριε Κάσαρη. Ναι, περιέχει ο δίσκος 8 τραγούδια. Αυτής της δουλειάς. Ναι. Κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό, έτσι κάποιους μήνες. Ναι, κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Και σε μια περίοδο από την δισκογραφική εταιρεία FM Records. Προς το παρόν ψηφιακά κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και στο Spotify. Και ευχαριστώ πολύ την ομάδα της εταιρείας για τη δημιουργική συνεργασία μας. Αν μου επιτρέπετε να τους αναφέρω, είναι ο Παύλος Ντόβας, Ελένη και Μαρία Τσολάκη, Οδυσσέας Σαβέλης και ο Νίκος Κούρτης. Ωραία. Κύριε Κάσαρη, η έμπνευσή σας όμως γενικότερα σε αυτή τη δουλειά, ποια ήταν, με όλους αυτούς τους συντελεστές? Έχετε και ένα πολύ σπουδαίο παρελθόν, το λέμε για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν, και ως τραγουδοποιός έχετε δώσει τραγούδια σας στο Νταλάρα που αναφέρατε, στην Ρίτα Αντωνοπούλου, στο Θέμη Ανδρεάδη. Αναφέρω κάποιους που δεν αναφέρατε εσείς που είναι σε αυτή σας τη συνεργασία. Έχετε συνεργαστεί με τον Γιάννη Σπανό, τον Μάριο Τόκα, τον Χριστό Λεοντή, τον Νίκο Ξανθούλη, έτσι ως ηθοποιός. Έχετε εργαστεί ως βαρύτονο στην εθνική λυρική σκηνή, σε musical της Κάρμεν Ρουγγέρι, είστε συγγραφέας παιδικών βιβλίων, δηλαδή έχετε πολλά ταλέντα. Επειδή ακούγονται πολλά, σου λέει, τι γίνεται τώρα. Ναι, τα λέμε πέρα, για να σας γνωρίσουν και καλύτερα οι φίλοι μας. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, αν τα πάρουμε με τη σειρά, δεν τα έκανα όλα μαζί, αλλά άνοιξα και έκλεισα κύκλους, μπορούμε να πούμε έτσι. Ξεκίνησα πρώτα με το ελληνικό τραγούδι, πέφτοντας κατευθείαν στα βαθιά, σε συνεργασία με κάποιους από τους μεγάλους μας συνθέτες που αναφέρατε, Λεοντής, Τόκας, Σπανός, Χατζινάσος και Πηγή Λυκούδη, με συναυλίες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στην Κύπρο. Στη συνέχεια, για βιοποριστικούς λόγους, πήγα στην Εθνική Λυρική, εφόσον είχα τις απαραίτητες προϋποθέσεις ανώτερα θεωρητικά, δηλαδή, και ναι. Κλασικό τραγούδι και τα λοιπά, είχα τις σπουδές. Εκεί εργάστηκα στη χοροδία και συνεργάστηκα, ας πούμε, σε ελαφρά κυρίως έργα, όπως και σε παιδικά με την Κάρμεν Ρουγγέρι. Έχουμε έρθει και εκεί στο
Καζαντζάκης, mm-hmm. στο θέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Και τώρα ανοίγω το νέο κύκλο που ασχολούμαι πλέον με τη τραγουδοποιία και έχω γράψει, και εφόσον έγραφα και από παλιά στίχους και ποίηματα, κάπου λοξοδρόμησε η πένα μου και έγραψα και παιδικά. Όλα αυτά λοιπόν. Είναι ωραία όμως. Είναι δύσκολη καιρή για τους δημιουργούς αυτοί, κύριε Κάσαρη, ή δεν μπορούμε να το πούμε και αυτό, γιατί το λέμε πολύ συχνά αυτό, ή μήπως όλη η καιρή για έναν δημιουργό ανάλογα με τη διάθεσή του είναι κατάλληλη? Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κατάλληλη εποχή για τους δημιουργούς. Για τους δημιουργούς. Θα έχετε παρακολουθήσει και τις περιπέτειες που είχαμε, η μουσική και γενικά οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι του πολιτισμού, αλλά δεν θα συζητήσουμε γι' αυτό. Όμως εμείς οφείλουμε ως καλλιτέχνες το έργο, το οποιοδήποτε κάνει ο κάθε καλλιτέχνης το είδος του, να προσφέρει, να λειτουργεί αματικά mm-hmm. η τέχνη του, η αματικά για τον κόσμο. Έτσι λοιπόν και εγώ θέλησα μέσα από την καραντίνα και στην τους περιορισμούς που όλοι περάσαμε, mm-hmm. θέλησα να δημιουργήσω, εφόσον γράφω τραγούδια, να δημιουργήσω τραγούδια αντίβαρα για αυτές τις δύσκολες μέρες που περάσαμε, και μέσα από διάφορους στίχους και μουσικές που πάλευα διάλεξα αυτά τα 8 τραγούδια που έχουν κάτι να πούν, έχουν μηνύματα αισιοδοξίας, έχουν μια θετικότητα της ζωής πιστεύω, και αυτό είναι και το ύφος και το όλο το σκεπτικό του δίσκου, γι' αυτό είναι και ο τίτλος «Το μέσα μου φως», ένα φως που μιλάει για αλληλεγγύη, για ανθρωπιά, για να εκείνο το φως της, όπως γράφω, εκείνο το φως που μέσα σε άγρια μαύρη εποχή, αν καταφέρεις να το διατηρείς αναμένο, χαμογελάς τη ζωή με ευγνωμοσύνη. Mm-hmm. Όλοι προσπαθήσαμε και νομίζω εξακολουθούμε να βρούμε το μέσα μας φως. Ναι, ναι. Για να βγαίνει η καλή εκδοχή του εαυτού μας. Ωραία διεργασία. Οι άνθρωποι μέσα βαθιά τους υπάρχουν και τα σκοτάδια. Φυσικά. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να βγαίνουν τα καλά πράγματα. Όσο μπορούμε. Ναι, εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, κύριε Κάσαρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίες εμπνεύσεις. Πάντα, με πάντα επίσης ωραίες αφορμές. Ευχαριστώ και ωραίες συνεργασίες που τα είπαμε και για την, και χαιρετώ και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, συνέχεια επίσης.